Συμβολική κατάληψη στα γραφεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει την μετατροπή του Σώματος σε ανεξάρτητη αρχή πραγματοποίησαν τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΝΤΕΔΗ, συνδικαλιστικά στελέχη από συλλόγους του Δημοσίου και σωματείων εργαζομένων όπως το υπεραστικό κτέλ Ιωαννίνων και τις μεταφορές στην Ήπειρο. Εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση από την Πέμπτη προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, οι ΑΔΔ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα προετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η κατάθεση στη διαβούλευση του νομοσχεδίου κήρυξε τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας. Είμαστε εδώ σήμερα με απόφαση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ σε ένα συμβολικό χώρο. Που με το νομοσχέδιο κυβέρνηση των καταρχή, στα γραφεία, κάναμε κατάληψη στα γραφεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στα Γιάννενα, θέλοντας ακριβώς να αναδείξουμε αυτή τη διάσταση. Ενώ παλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα σήμερα να οχυρωθεί ο κόσμος της εργασίας και να προστατεύεται από έναν ελεκτικό μηχανισμό αντάξιο των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που έχει δώσει τη διαβούλευση καταργεί το ΣΕΠΕ. Σε μια περίοδο που η βαρβαρότητα, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, είναι το καθεστώς, η βαρβαρότητα στις εργασιακές σχέσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, η Ομοσπονδία των Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας, είναι αντίθετη με την κατάργηση του ΣΕΠΕ. Είναι αντίθετη με βασικές διατάξεις που έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο στην κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην φτάσει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με όλη την κοινωνία, αλλά ειδικά με τη νέα γενιά της χώρας, τη νέα γενιά αυτής εδώ της χώρας, η οποία πρώτα και κύρια είναι αυτή η οποία θα πληγεί από τις ρυθμίσεις που φέρει το νομοσχέδιο. Στις ρυθμίσεις που αφορούν την επέκταση του ωραρίου εργασίας και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και γενικότερα στις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Μεταφορές, Αλέκος Μπαλακέρας. Κάνουμε μια συμβολική κατάληψη μίας ώρας περίπου, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο έκτρωμα του κ. Χατζηδάκη. Ειδικά για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που προβλέπεται από το νομοσχέδιο να μετατραπεί η επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή, νομίζουμε ότι είναι η ταφόπλακα στη διεκδίκηση των δεδουλευμένων και άλλων απαιτήσεων των εργαζομένων. Επιπλέον θα θέλαμε να πούμε, εκτός των εμβληματικών θεμάτων που αυτό το νομοσχέδιο θίγει, δηλαδή το 8ωρο και τις απλήρωτες υπερορίες, βάζει και άλλα πολλά επιμέρους ζητήματα, όπως η κατάργηση της απόλυσης και της επαναφοράς του εργαζόμενου στην εργασία. Ειδικότερα προβλέπει, για όσους γνωρίζουν κάποια πράγματα, ότι ο εργοδότης μπορεί μέσα σε ένα τετράμινο να διορθώσει οποιασδήποτε τυπικές παραλήψεις έχει στην καταγγελία της σύμβασης, ακόμα και την καταβολή της αποζημίωσης και να θεωρείται έγκυρη η απόλυση. Να τονίσουμε ότι το δικαίωμα προσφυγής που έχει ο εργαζόμενος να προσφύγει για άκυρη απόλυση είναι 3 μήνες. Δηλαδή, ουσιαστικά δίνει 1 μήνα περιθώριο στον εργοδότη να καλύψει οποιαδήποτε παρατυπία και να θεωρηθεί έγκυρη απόλυση. Θα συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στην προκήρυξη και άλλης απεργίας και θα συνεχίσουμε μέχρι να ανατραπεί αυτό το νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι δεν το δέχονται. Fake news ήταν οτιδήποτε έλεγε η κυβέρνηση και τονίζουμε ότι αυτό που είδαμε στα μάτια μας από χθες, αυτό το σχέδιο νόμου, είναι πολύ χειρότερο από αυτό που διέβηβε η κυβέρνηση. Εκτός από τις κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει και την αντιπολίτευση που σύσσωμη έχει εκφράσει την αντίθεσή της με σημεία του νομοσχεδίου. Για βόμβα στα συλλογικά και κεκτημένα της τελευταίας εκατονταετίας έκανε λόγο η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο Αρμαγεδόν, ενώ ανέφερε πως στη Βουλή θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο βόμβα στα συλλογικά και κεκτημένα της τελευταίας εκατονταετίας. Καταργεί το 8ωρο, το μετατρέπει σε 10ωρο ή ακόμη και σε 13ωρο, εγκαθιστά ως βασική σύμβαση την ατομική σύμβαση. Εδώ θα ήθελα να πω κάποια δεδομένα, ότι το 2008, πριν από τα μνημόνια, είχαμε μία κάλυψη με συλλογικές συμβάσεις του 87%. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, η εναπομείνασε συλλογικές συμβάσεις είναι στο 15%. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί μιλάμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι συλλογικές συμβάσεις είναι στο 57% έως 70%. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε πίσω σε σκληρούς μνημονιακούς χρόνους, σε πολιτικές της Θάτσερ και του Ρίγκαν, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη δεν φαίνεται να κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση
και μιλάνε για τα κοινωνικά δικαιώματα και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και εδώ θυμίζω ότι ο δικός μας είναι καθυλωμένος από το 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια αύξηση κατά 11% του κατώτατου μισθού και κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πρώτα απ' όλα κατάργηση του 8ωρου. Δεύτερον, μείωση στην αποζημίωση και αύξηση του αριθμού της υπεροριακής εργασίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη επαναπρόσληψης και αδίκως απολυθέντων που έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Μπορεί ο ίδιος ο εργοδότης να βάζει τους εργαζόμενους σε αναγκαστική αργία που αυτό μέχρι τώρα ήταν δικαίωμα του εργαζόμενου. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην προκήρυξη των απεργιών με το μέτρο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Σε πολλούς κλάδους καταργείται η αργία της Κυριακής. Υπάρχουν και κάποιες θετικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, όπως είναι τα ζητήματα της κακοποίησης στην εργασία, κάποιων προδιαγραφών στην τηλεεργασία, την οποία όμως δεν ψήφισαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το δικαίωμα του να μην είσαι συνδεδεμένος, και της γονικής άδειας. Αυτά όμως, σε σχέση με τα βασικά κομμάτια του νομοσχεδίου, που ουσιαστικά δείχνουν τον προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει, αυτές ήταν οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, αυτά προβλέπονται και στο σχέδιο Πισαρίδη. Θέλουν φτηνή εργασία, με το ίδιο προσωπικό, με μικρότερους μισθούς, με δουλειές λάστιχο, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα, δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν προάγουν την καινοτομία και επιπλέον συνοδεύονται και από πολύ αυξημένο αριθμό ατυχημάτων. Και από την άλλη μεριά καταργείται τελείως, το είχε κάνει ο κύριος Βρούτσης με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία να δρανοποιήσει το ΣΕΠΕ, ο μηχανισμός ελέγχου της εργασίας και γίνεται μία ανεξάρτητη αρχή. Επομένως, ό,τι θα γίνεται, θα λέει η κυβέρνηση, από μόνη της είναι υπεύθυνη η ανεξάρτητη αρχή, ας κάνει τον έλεγχο. Χάνεται δηλαδή και ο τελευταίος μηχανισμός ελέγχου και καταφυγής των εργαζομένων. Όπως ήδη έχουμε πει, αυτή θα είναι η μητέρα των μαχών και βεβαίως σύσσωμη η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα θα είναι απέναντι στο να μην περάσει αυτός ο εργασιακός αρμαγεδόν.